Ελαφρώς αυξημένη είναι η κίνηση στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα Τρίτη, πρώτη ημέρα με ανοιχτή την αγορά μετά το Σάββατο και μετά κυρίως την επιβολή του capital control στις τράπεζες. Δεν παρατηρήθηκαν ουρές στα σούπερ μάρκετ, ωστόσο τα καρότσια των καταναλωτών σε πολλές περιπτώσεις ήταν ασφυκτικά γεμάτα, προδίδοντας τον φόβο και τον πανικό του κόσμου για τις δραματικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα για το αύριο. Ουσιαστικά ο κόσμος είναι σαστισμένος, αφού οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό και πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για τρομοκράτηση των απλών πολιτών. Θα βάλουμε ένα όχι τέτοιο. Τέτοιο όχι. Δεν τους αντέχουμε πλέον. Τελείωσε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πώς τα βλέπω? Εσείς δεν τα βλέπετε, ρωτάτε εμένα. Καλημέρα. Φορτώσαμε. Πήραμε όχι και πολλά πράγματα. Τα καθημερινά πήρα. Τα καθημερινά δηλαδή. Εγώ δεν πήρα. Όχι, ιδιαίτερο δεν πήρα τίποτα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα αύριο μεθαύριο? Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, κατοχή θα έρθει καλά. Εύχομαι να πάνε καλά. Εύχομαι να πάνε καλά. Θα αντέξουμε έτσι. Κάμε κάποιες ερωτήσεις που δεν μπορώ να απαντήσω. Μια χαρά είμαστε. Καλύτερο δεν μπορούν να γίνει. Τι έχουμε? Τι έχουμε τράπεζες? Τι έχουν? Ποιες τράπεζες? Αυτά είναι όλα κερτή, πιάναμε κάποιο το μεγάλο. Πιάναμε. Και ποιον μιλάτε να πούμε? Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν, λέει, τις συντάξεις. Ποιος τα κάνει, εδώ η κυβέρνηση τα κάνει. Η κυβέρνηση τα κάνει. Η κυβέρνηση κατηγορεί τους Ευρωπαίους που τα κάνουν. Α, μάλιστα. Φυσικά οι Ευρωπαίοι τα κάνουν. Θέλουν να μας κάνουν Αλβανία. Αλβανία θέλουν να μας κάνουν, αγόρι μου, να πούμε. Να μας σβήσουν από το χάρτη. Τελείωσε. Εσείς εννοείτε ότι είναι πρόθεση των Ευρωπαίων? Βεβαίως, να πούμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Να φύγουμε. Να φύγουμε από την Ευρώπη. Για να θέλουν να μας κάνουν Αλβανία. Ποιος λέει, ναι, ποιος λέει να... Αυτοί άμα θα μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτοί θα μας κάνουν αν θα μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτό θέλουν. Να μας σβήσουν το χάρτη. Να μας έχουν δούλους, υπόδουλους, τελείως. Αυτά. Πώς θα τα δω, αγόρι μου, πώς να τα δω τα πράγματα, δεν δηλαδή, τι γίνεται μέσα, τι γίνεται, ο κόσμος τρομοκρατήθηκε, μας τρομοκρατούνε. Ψωνίζουνε πολύ. Ψωνίζουν, γεμάτο είναι μέσα, δεν ψωνίζαμε. Πήρα φάρμακα και... Εμείς τίποτα, να, φάρμακα και τέτοια. Η σύνταξή σας την πήρατε? Την πήραμε, προλάβαμε. Α, προλάβατε την προλάβαμε, την πήραμε, ευτυχώς, ευτυχώς. Να είστε καλά. Την πήραμε, αλλά ο κόσμος φοβήθηκε. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε. Πιστεύετε θα αντέξει μέρες η Ελλάδα έτσι? Δεν ξέρω, αγόρι μου, τι να σου πω, δεν ξέρω, τι να σου πω, τι να πω. Αυτή είναι η εικόνα στα σούπερ μάρκετ. Πολίτες έχουν σπεύσει και γεμίζουν καρότσια προσπαθώντας να έχουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία για μια οικογένεια στο σπίτι τους, ανησυχώντας για το αύριο. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ανησυχούν για το τι θα έρθει αύριο, για το αν θα εισπράξουν τις συντάξεις και τους μισθούς τους και γεμίζουν κυριολεκτικά τα καρότσια με τα απαραίτητα αγαθά. Τραγική. Έξω από τις τράπεζες παίρνουμε καλά στην Αθήνα, βέβαια είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εδώ μέσα παίρνουν τα καλάθια να γεμίζουν. Μα κάποια στιγμή και αυτά τα τροφίμα θα τελειώσουν. Είναι πανικός. Στο κάτω-κάτω έχουμε και χωράφια και από τους παραγωγούς θα πρέπει να πάρουμε. Αλλά αυτό το πράγμα, η διασπορά του πανικού είναι ότι χειρότερο. Έχει πανικοβληθεί όλος ο κόσμος. Και το πιο βασικό που σας είπα και πριν είναι ότι έχουμε χάσει την πίστη και στον εαυτό μας και στο Θεό. Αυτό είναι όλο. Άμα υπάρχει πίστη στο Θεό, όλα θα γίνουν. Είναι λίγη προσπάθεια. Δηλαδή και λίγο αισιοδοξία. Όλοι κλαίγονται. Και ας μάθουμε να είμαστε λίγο λιγότερο καταναλωτές. Το βλέπω, θα το πάρουμε. Γιατί να το πάρουμε? Στο εξωτερικό δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Κάνε κάτι, κάνε και ανακύκλωση, κάνε και άλλα πράγματα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα πραγματικά. Δηλαδή για αυτοί που πραγματικά λυπάμαι. Δεν ξέρω τι να πω. Λίγο αισιοδοξία και λίγο πίστη.